και παραπλανητικούς χαρακτηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών τους ισχυρισμούς Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Σε ψηλού τόνου συνεχίστηκε και σήμερα το δεύτερο εμίχρονο τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου σε σχέση με την έκθεση του Γενικού Ελεκτή για τι Πολιτογραφήσει. Κυβερνητικό Στρατόπεδο και Ελεκτική Υπηρεσία δίνουν διαφορετικέ ερμηνείε για τον τρόπο εφαρμογή τη νομοθεσία που αφορά το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% για αγορά κατοικία από του επενδυτέ. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, η χορηγήση του μειωμένου ΦΠΑ εφαρμόζονταν με βάση τροποποίηση τη σχετική νομοθεσία του 2012. Η επισήμαση του Γενικού Ελεκτή για απώλεια εσόδων από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είναι παραπλανητική και ανυπόστατοι. Κάποιοι επενδυτέ που κατέβαλαν 19% έχουν ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ. Κάτι που δεν αποδέχθηκε το Τμήμα Φορολογία και ήδη κάποιοι καταχώρησαν προσφυγέ στο δικαστήριο. Η θέση του τώρα είναι ότι και για εξοχικό θα έδιναν μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό σα λένε τώρα. Αυτό το πράγμα δεν έχει λογική. Αγόραζαν δίθεν πρώτη κατοικία, έπαιρναν το μειωμένο συντελεστή και κάποιοι ήρθαν στην Κύπρο για τρει-τέσσερι ημέρε. Α πήγαιναν σε κάποιο ξενοδοχείο. Στη δική του παρέμβαση, ο Φόρο Φορολογία υποστήριξε πω με βάση την ερμηνεία τη νομοθεσία, ανεξάρτητα από τη διάρκεια που θα διέμενε στη Δημοκρατία ο επενδυτή, θεωρείται ότι ήταν δικαιούχο του μειωμένου ΦΠΑ. Δεν είναι ένα, αλλά τρει οι εφόροι φορολογιά που ερμήνευσαν με τον ίδιο τρόπο την νομοθεσία για το μειωμένο συντελεστή. Αυτό λέει πολλά. Ο Γενικό Ελεκτή εξαπέλυσε νέα επιθέση κατά των τριών πρώην εφόρων φορολογία, εμένοντα τη θέση πω εφαρμόσαν την νομοθεσία λανθασμένα και καταχρηστικά, προαναγγέλλοντα τι επόμενε του κινήσει. Επειδή ο βιασμό τη νοημοσύνη έχει όρια, θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι υπάρχει θέμα κατάφορη παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο Γενικό να τον εύφορο φορολογία. Η σύγκρουση συνεχίστηκε. Σήκε και εκτός τη αίθουσας τη συνεδρία με τον εκπρόσωπο τύπου της ελεκτική Υπηρεσίας να διευκρινίζει πως δεν εκβιάζουν κανένα, δίνοντας παράλληλα χρονικό περιθώριο τριών ημερών στον εφοροφορολογία να καταθέσει επίσημα της θέσεις του. Δεν εκφοβίζουμε κανένα πρέπει να πω, ε, απλώς ζητούμε την άποψη κάποιου ε, επίσημου. Ε... Αξιωματούχου και μάλιστα σε κάποια τόσο σοβαρή θέση. Ναι. Στη σημερινή Επιτροπή Ελέγχου ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι οι ισχυρισμοί του Γενικού Ελεγχτή για ενδεχόμενη απώλεια εσόδων δεν τεκμηριώνονται. Τουναντίον, είναι αβάσιμη και νυπόστατοι. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, Κορνίλιο Κορνιλίου, η, η Κομισιόν απέστειλε τον Ιούλιο του 2021 προειδοποιητική επιστολή για το μειωμένο ΦΠΑ, στην οποία το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε και πλέον αναμένεται η επόμενη κίνηση τη Κομισιόν. Συνεχίστηκαν και κομματικέ αντιπαραξίε.